Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι, είναι το κόντρα 24 και θέλω να υποδεχθώ τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συνταξιούχων Επικουρική Ασφάλιση. Πρόεδρε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά με υγεία σε όλε και όλου εδώ στο ελεύθερο κανάλι. Να είστε καλά. Και να ευχηθώ και εγώ και στου καινούριου συντα... συνταξιούχου να έχουν υγεία, να προσέχουν, διότι έχουμε πάρα πολλέ ιώσει, αγαπητή μου Νατάσα, η πανδημία είναι εδώ. Υπάρχει ακόμα, υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Το υπάρχουν... παίξαμε πρώτο θέμα το θέμα των ελλείψεων. Υπάρχουν, αγαπητέ μου ελλείψεις σε κρεβάτια στα δημόσια νοσοκομεία, ναι. ελλείψεις γιατρών και νοσοκόμων και δυστυχώς έχει γίνει πολύ δύσκολη η παραμονή μας, αν δεν προσέχουμε, σε αυτό το μάταιο για μένα κόσμο. Επίτρεψε μου όμως, αγαπητή Νατάσα, να κάνω μία αναφορά ναι. που έχει να κάνει. Να κλείσουμε και το, το ξυπνητηράκι, είναι για χάπι. Ναι, ναι, και. Τα φοβόμουν, λοιπόν. Τώρα... Πού το. Τι αυτή <Τι αυτοί> <Τι αυτοί> έχει, εγώ. Έχω και αυτή και εγώ... έχω και γιαγιά η οποία χτυπάει <Τι> επίση. Μπράβο. <Τι> Ξεπνητηράκι, ε, ε, για να Εκείνο λοιπόν το θέλουμε της. να κάνουμε, αγαπητή μου Νατάσα, εδώ την να εκπομπή σήμερα, μία αναφορά που έχει να κάνει με τη μία και μοναδική, το τονίζω, μία και μοναδική αύξηση στι συντάξει μα από πρώτη ε, πρώτη του 23. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω. Άκουγα τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίο είπε ότι τέλος Γενάρη, στο τέλος του μήνα, θα πάνε οι συνταξιούχοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία και θα δουν αύξηση της τάξης του 7,75% και είπε ότι ένα στους δύο στην πραγματικότητα θα δουν μια 13η σύνταξη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα απαντήσω στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου του ΕΕ. Εξίας, ναι, ναι. Με, με το δελτίο τύπου που έβγαλε ο κύριος Κατζηδάκης, αλλά και με την κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε 28 Δεκεμβρίου από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασία. Που τι ξεχνάνε όλοι οι αγαπητοί Νατάσσα, να αναφέρουν, λέει λοιπόν, ότι σε εφαρμογή, ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι συνταξιούχοι, σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4387 του 16 δίδονται αυξήσει. Από 1 του 23, 7,75% σε 1.672.000 συνταξιούχου. Πόσοι συνταξιούχοι, αγαπητοί Νατάσα, είμαστε? Είμαστε 2.643.000. Άλλα αποκλείονται και δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ, ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι. Αυτοί είναι οι... παίρνουν υψηλέ συντάξει, γι' αυτό δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Όχι. Αυτοί έχουν, αγαπητοί. αγαπητοί μου Νατάσα, ναι. είναι ω επιτοπλίστων οι ναυτικοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίε και εργαζόμενοι στα ταμεία τη ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζε κτλ. Όπου οι άνθρωποι αυτοί είχαν με τον επαναπολογισμό το 2016, με μειωμένου συντελεστέ, είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά. Οι άνθρωποι αυτοί ω επιτοπλίστων είναι συνταξιούχοι που αμείβονται με πάνω από 900-700 ευρώ. Yeah. Και θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η περιβόητη αύξηση του 7,75% Δηλαδή μεσοσταθμικά είναι 40 με 50 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο, διότι η μέση μεσοσταθμική σύνταξη είναι κοντά στα 720 ευρώ μειχτά, δηλαδή 640 ευρώ καθαρά. Δηλαδή το 8% είναι 40 ή 50 ευρώ. Ξεχνάνε όλοι λοιπόν ότι η αύξηση αυτή είναι κατ' εφαρμογή του νόμου 4387 του Κατρούγκαλου. του 2016. Επίσης, να υπενθυμίσω εδώ ότι ξέχασε ο κύριος Μητσοτάκη να μου δώσει σε όλους τους συνταξιούχους τη θεσμοθετημένη 13η σύνταξη από το 2019. Δεν θυμούνται οι συνταξιούχοι λοιπόν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το Δεκέμβριο του 2019 είχαμε πάρει όλοι λίγο εις πολύ τη 13η σύνταξη. Αυτή τη 13η σύνταξη την εφάρμοσε ο κύριος Μητσοτάκης με την κυβέρνησή του και έδωσε αυτό το φτωχό επίδομα των 250 ευρώ, πάλι από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασία, σε ένα εκατομμύριο 200.000 συνταξιούχου. Απέκλεισε λοιπόν ένα εκατομμύριο 400.000 συνταξιούχοι που δεν πήραν τα 250 ευρώ. Ήταν χαμηλοσυνταξιούχοι αυτοί που δεν τα πήρανε. Αυτοί που δεν τα πήρανε, καταρχήν να, να εξηγήσω ότι τα 250 ευρώ τα δικαιούτο κάποιο εάν έπαιρνε κύρια και επικουρική σύνταξη μέχρι 800 ευρώ το μήνα. Κύρια και επικουρική σύνταξη μέχρι 800 ευρώ το μήνα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, το επίδομα αυτό τη στόχια που το λέω εγώ, το πήραν 1.200.000 συνταξιούχοι και δεν πήραν οι υπόλοιποι που έχουμε δουλέψει για 35 και 40 χρόνια. Και είναι πληρωμένοι. Και ο κύριο Μητσοτάκη το αρνήθηκε. Θέλω επίση από εδώ, αγαπητή Νατάστα, να πω και το άλλο. Όσο στρατευμένο να είναι ένα μέσο μαζική επικοινωνία με την κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η τρομερή παραπληροφόρηση. Που άκουγα το Σαββατοκύριακο από γνωστό κανάλι τη Παραλία που έλεγε τι, Ότι θα δουν οι συνταξιούχοι 8 αυξήσει στι συντάξει του συνεπικουρούμενων ο δημοσιογράφο, ο γνωστό, από γνωστό εργατολόγο δικηγόρο, που τι έβγαζε σε ανακίνωση ανακοίνωση, ότι θα δούνε αυξήσει 22. Τι 22, ποιε 22. 22, αυξήσεις, αυξήσει, όταν στην μεγαλύτερη περίπτωση ένα χαμηλό συνταξιούχο του ΟΓΑ, αγαπητή Ναγκάτσα, που παίρνει 500 ευρώ, αυτό θα πάρει το 8% που είναι 5,8,40 40 ευρώ το μήνα και θα πάρει και, το, και πήρε και το επίδομα των 250 ευρώ. Είδε εσύ δύο αυξήσει, τρει και οχτώ. Μία και μοναδική αύξηση. Και αυτό το επίδομα, τι να καλύψει, αγαπητή Νατάσα, την ακρίβεια, την αστροκέρδια που χάσαμε. Μα έκλεψε η κυβέρνηση αυτή και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι που θα κάναμε στα παιδιά και στο εγγόνια και το πρωτοχρονιάτικο. Πώ να παναψωνίσει, όταν έχει να πληρώσει ενίκη αφότα νερά, να πληρώσει τι δόσει δανείων που οδηγούν όπω βλέπετε όλοι μα στου χαμηλού συνταξιούχου να μπαίνουν μέσα να του πάνε τι μπάρε για να του βγάλουν έξω από τα σπίτια του. Η Εσχοκέρδια έχει ροκανίσει τη σύνταξη στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, Κυρία αγαπητή Νατάσα. Να σα ρωτήσω κάτι. Θα τα θυμάστε στα μνημόνια, οι συντάξει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, κράτησαν τα οικονομικά ολόκληρων οικογενειών όρθια, κράτησαν σπίτια όρθια. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θέλω να πω, ε, βοηθάνε οι συνταξιούχοι τα παιδιά ή τα παιδιά βοηθάνε τους ε, συνταξιούχους. Αγαπητή Νατάσα μου, δυστυχώς, ναι. έτσι όπως έχει έρθει αυτή η ασκοκέρδεια, που δεν είναι του πολέμου η ακρίβεια και η ασκοκέρδεια, είναι εδώ και δύο χρόνια. Το έχουμε πει από πριν. Αγαπητή Νατάσα, εδώ και τρία χρόνια έχω να βάλω πετρέλαιο στο σπίτι μου. Ναι. Πάλι Παλιά στο... βάζατε, στα μνημόνια βάζατε. Βεβαιότατα. Για δεν, δε, δε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπήρχε 600-500 ευρώ ο τόνο. Τώρα όταν ο τόνο έχει πάει 1200 ευρώ, ποιο θα, θα πάρει να, να το βρει, αγαπητή Νατάσα Κρυβόμαστε από τα εγγόνια μα και τα παιδιά μα. Δεν μπορούμε να δούμε τα εγγόνια μα και τα παιδιά μα να τα καλέσουμε να έρθουν στο σπίτι. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφή και α, α, από την αποτυχία του κυρίου Γεωργιάδη που έκανε μια τρύπα στο νερό με το καλάθι, πήγαμε σε μια σαγόνα του ωκεανού του κυρίου τώρα με το, με το, full pass, πώς το λέτε εσείς αυτό. Το food pass. Μπράβο, ναι, ναι όπως το λέτε εσείς ε, οι δημοσιογράφοι. Εσείς τώρα, Ναι. ναι. Τι λέει Απο... λοιπόν, από το Φλεβάρι ναι. θα μου δώσει σε μένα και στη γυναίκα μου μισό κουλούρι. Γιατί το κουλούρι, όπω ξέρει, κάνει 1 ευρώ. Πέντε ναι. ευρώ, 70 ευρώ. Γιατί μου δίνει εμένα και στη Μάγδα ναι. 0,72 ευρώ την ημέρα. Ούτε μισό κουλούρι. Για να πάω να αντιμετωπίσω τι. Το κρέα που έχει πάει 14 και 16 ευρώ. Τι φέτα, τα ζυμαρικά, το γάλα, το νερό, τη φρατσόλα, το ψωμί από 80 ευρώ μέχρι ένα 40. Αυτά ελπίζω αγαπητή Νατάσσα. Τα, τα νιώθει ο συνταξιούχο. Και ο συνταξιούχο έχει και γνώση και μνήμη και καταλαβαίνει τι υπέστη με αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχουμε μερίδιο ευθύνη και εμεί που πήγαμε ένα 65% οι συνταξιούχοι που πήγαμε και ψηφίσαμε να έρθει αυτή η χειρότερη κυβέρνηση με τα πολεμικά και βλέπουμε όλοι τι, 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 τι έχουμε υποστεί από αυτή την κυβέρνηση. Ήταν λάθος λέτε αυτό. Ήταν τερα... τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος αυτό που έγινε από τους συναδέλφους συνταξιούχους και το καταλαβαίνω και εγώ τα... Τηλεφωνήματα που παίρνει ο κόσμο καθημερινά, που διαμαρτύρεται και εγώ του λέω εδώ, ειδού δό, δόξα λαμπρό, σε λίγε μήνε να πω. Βέβαια, εγώ αγαπητή Νατάσα να κάνω και μια πρόβλεψη. Δεν το βλέπω να τη κάνει τώρα τι εκλογέ. Εγώ τον βλέπω να, να, το πάει μέχρι τέρμα. Εγώ έτσι ναι, τον βλέπω θα μάλιστα. το πάει μέχρι τέρμα και επειδή έχουν γνώσει οι φύλακε οι συνταξιούχοι, στο χέρι μα είναι αγαπητοί συνάδελφοι, μην βγάζετε πλέον τα μάτια σα με τα ίδια σα τα χέρια μέσα από τι δημοκρατικέ διαδικασίε που υπάρχει στο, στην ελληνική δημοκρατία σήμερα. Μα δίνετε στο χέρι να ανατρέψουμε αυτή τη μνημονιακή πολιτική τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και να απαλλαγούμε τελείω, να πούμε. Να ελευθερωθούμε πλέον είναι από αυτό το κράτο. Από πουθενά. Από την υγεία λείπει. Από την ακρίβεια λείπει. Από πουθενά δεν τον έχουμε συμπαραστάτη μα το κράτο να βοηθήσει. Και επίση να πω και κάτι άλλο. Και ότι οι κυβερνήσει. Θα κλείσουν. Αγαπητά, κύριε Αγαπητή Νατάσα, οι κυβερνήσει νομοθετούν και περνάνε νόμου. Όμω έχει παράπονο και ο συνταξιούχο και οι εργαζόμενοι από την ελληνική δικαιοσύνη που δυστυχώ. Είναι οι μόνοι δικαστές στην Ευρώπη που έχουν βγάλει όλους αυτούς τους νόμους τους, ε, τις, των περικοπών των συντάξεων και των μισθών συνταγματικού. Α βγάλανε και μια φορά να πούνε, Όχι βρε αδερφέ, μία, Αυτό δύο, τρει περικοπέ στι συντάξει, α τι βγάλουν από τι συνταγματικέ. Έτσι ας. λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Χαράμ. να μα φωνάζετε, να φωνάζετε και του εκπροσώπου των συνταξιούχων και των εργαζομένων, διότι δυστυχώ εμεί τα περισσότερα κανάλια μας έχουν κόψει, να μπορεί να βγαίνει από εδώ η φωνή μας, η οργή μας και η αγανάκτησή μας και να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που έχει κάνει μαύρη τη ζωή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή καλά. χρονιά. Και να παραμείνετε και τη νέα χρονιά και όλες τις χρονιές φάρος μέσα στη σκοτεινιά που εκπέμπουν τα περισσότερα μη στη χώρα μα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Ε, καλή χρονιά για σας και την κυρία Μάρθα και όλη σα την ε, οικογένεια. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της ε, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρική Ασφάλισης.